Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην περιοχή μας το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια τόσο η αστυνομία όσο και η ΔΔΕ γίνονται αποδέκτες καταγγελιών για πολίτες που κλέβουν συστηματικά ρεύμα. Συγκεκριμένα χθες, επαγγελματίας από τη Νέα Καρβάλη κάλεσε συνεργείο της ΔΕΗ στο κατάστημά του, καθώς όπως είπε υπήρχε βλάβη, πεσμένη τάση. Τότε το συνεργείο της ΔΕΗ έκανε έναν γενικότερο έλεγχο στην παροχή ρεύματος στην ίδια επιχείρηση, διαπιστώνοντας επέμβαση στο μετρητή. Αμέσως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι η επέμβαση στο μετρητή για μικρότερη καταγραφή κατανάλωσης διαρκεί τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια. Εκτιμά επίσης ότι η ζημιά υπολογίζεται πάνω από τις 10.000 ευρώ. Εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα μια έξαρση στις ρευματοκλοπές. Εδώ πρέπει να πούμε ότι, για να το εξηγήσουμε στο πλατή κοινό, ότι η ρευματοκλοπή είναι κλοπή ρεύματος, είναι ισοδυναμή με κλοπή οποιοδήποτε αντικειμένου, για να το καταλάβει ο κόσμος, κλοπή αυτοκινήτου, κλοπή, είναι ένα ποινικό αδίκημα και διώκεται ποινικά η κλοπή ρεύματος. Έχει και, τη διάσταση ότι όταν κάποιοι κλέβουν, που μπορεί να είναι και χιλιάδες σε πανελλήνιο επίπεδο, το κόστος αυτό τελικά μεταγγυλίεται στους νόμιμους και στους νομοταγείς πολίτες. Εδώ στο νομό Καβάλας, η περιοχή Καβάλας, την οποία την διευθύνω, θα κοιτάξει να κάνει εκτεταμένους ελέγχους με όλο της το δυναμικό. Βασικά στην παραθαλάσσια ζώνη και θα επεκταθούμε και στα ενδότερα του νομού και στην Θάσο. Και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ένα σημαντικό έργο σε αυτό και να σφραγίσουμε και θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να σφραγιστούν και οι μετρητές. Όλοι οι μετρητές και οι 110.000 του νομού Καβάλας. Γι' αυτό λοιπόν θα παρότρινα να μην υποκύπτει κανένας, είτε επαγγελματίας είτε νοικοκύρης, σε κάποιους επιτίδιους οι οποίοι κοιτούν το εύκολο κέρδος και την κλοπή. Παράλληλα, ο πρόεδρος της τοπικής ΔΔΕ, κύριος Τακίδης, εξηγεί το φαινόμενο των φουσκωμένων, είναι η αλήθεια, λογαριασμών που έφτασαν τις τελευταίες εβδομάδες στα σπίτια των καταναλωτών. Από την αρχή της χειμερινής περίοδου, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, παρατήρησαμε μεγάλες αυξήσεις στη ροή ηλεκτρικής ισχύως μέσα από τα υπόγεια δίκτυα της πόλης και μέσα από τα αέρια δίκτυα της υπαίθρου του νομού Καβάλας. Η αύξηση ήταν τάξη μεγέθους 20-30%. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα δίκτυα δεν είναι, η αντοχή των δικτύων δεν είναι απεριόριστη. Μπορεί σε κάποια σημεία να έχουν μια αντοχή 50-60, δεν έχουν όμως και 100%. Και γι' αυτό ανησυχούσαμε έντονα όλοι οι τεχνοκράτες της περιοχής μας, του διαχειριστή του δικτύου. Και δώσαμε τη σημαντική διάσταση ότι αυτά θα μεταφραστούν και σε λογαριασμούς ρεύματος, ότι αυτή η αυξημένη ροή ηλεκτρικής ενέργειας και πράγματι τώρα ο εξαναγκασμός έτσι του κόσμου, των καταναλωτών, να στραφούν στην ηλεκτρική ενέργεια, διότι το πετρέλαιο, όπως όλοι το ζούμε, ήταν πανάκριβο, οδηγεί σε αυξημένους λογαριασμούς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι προκλήθηκαν και αρκετά προβλήματα και στο δίκτυο, γιατί είχαμε τίξ ασφαλιών, είχαμε σε πολλά σημεία στο νομό επεμβάσεις και έργα βελτιώσεως, μικρά έργα βελτιώσεως σε συνοικίες της πόλεως, σε πάνω από 7-8 συνοικίες της πόλεως κάναμε έργα βελτιώσεως, τα οποία δεν έγιναν αντιληπτά στον κόσμο, για να μπορέσουν τα δίκτυα να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αύξηση του 20-30%. Τέλος, ο κύριος Τακίδης αναφέρθηκε σε δύο πολύ σημαντικά έργα υψηλού κόστους που πραγματοποιούνται σε Δέπος και στο νησί της Θάσου αντίστοιχα. Εδώ πρέπει να κάνουμε ανακοινώσεις στο πλατή κοινό ότι πραγματικά ένας μεγάλος υπόγειος υποσταθμός ηλεκτρίστηκε στη ΔΕΠΟΣ και ήδη τροφοδοτεί περίπου το 20% της ΔΕΠΟΣ. Σε λίγες εβδομάδες θα ηλεκτριστεί και ήδη οι κάτοικοι βλέπουν ότι ο διαχειριστής, ο ΔΔΕ, τοποθετεί δίκτυα. Σε λίγες εβδομάδες, 3-4 εβδομάδες πιστεύω, σε ένα μήνα δηλαδή, θα ηλεκτριστεί και ο επόμενος, που είναι ο τελευταίος υποσταθμός, ο υπόγειος ο οποίος θα ηλεκτριστεί στη ΔΕΠΟΣ, θα αναλάβει και αυτός φορτία. Μέχρι τον Ιούλιο, να προλάβουμε το καλοκαίρι, να δώσουμε πλήρη φορτία στο καινούργιο υποβρύχιο καλώδιο, που τοποθετήσαμε κάτω από τη θάλασσα από Κεραμωτή μέχρι τη Θάσο, πράγμα που θα έχει πλήρη φορτία με ένα έργο σημαντικό μέσα στο νησί που θα κάνουμε.
το οποίο είναι περίπου 5 χιλιόμετρα, ένα βαρύ δικτύο ηλεκτρικό, να το καταφέρουμε να το κατασκευάσουμε, και αυτό θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Θα προστατεύσει το λιμένα από την πρωτεύουσα του νησιού από πολλές βλάβες, θα ισοφορτίζει όλο το νησί και θα το ισομερίσει τις καταναλώσεις, θα έχει ευεργετικές επιδράσεις, να μην πούμε σε λεπτομέρειες, και θα αξιοποιήσει και το νέο υποβρύχιο καλώδιο.